Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο τρίτο workshop της ημέρας. Σε αυτό το slot σήμερα έχουμε καλεσμένο την Incrementum, την Στέλλα Τσαντέλα και τον Νικήτα τον Νικηταρά, που μαζί θα δούμε περισσότερα σχετικά με τις πωλήσεις των ξενοδοχείων και πιο συγκεκριμένα ποιος είναι ο ρόλος των RMS και των Sales Boosters. Να μην καθυστερώ λοιπόν, θα καλέσω τον Νικήτα και τη Στέλλα στη σκηνή και θα σας αφήσω να τα πείτε έτσι πολύ ωραίες πληροφορίες. Καλησπέρα, πώς είστε? Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σας. Χαίρετε. Γεια σας. Τι ωραία που είμαστε πάλι εδώ. Θες δεξιά ή αριστερά, τι σε βολεύει? Α, κάτσε. Βόλτες θα κάνουμε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα και μας κάνετε την τιμή να μας παρακολουθήσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση από την έκθεση και από την 100% Hotel Show, αλλά και από τους... του Νίκου. Τη Hotel Academy. Hotel Academy, καλώς σας, συγγνώμη. Για την πρόσκληση αυτή, σήμερα θα μιλήσουμε για τα RMS, για τον ρόλο των RMS και το ίδιο για τα Sales Boosters των καναλιών. Λοιπόν, για όσους δεν με γνωρίζετε, μάλλον είστε και αρκετοί, γιατί έχουμε και πολύ μεγάλο κοινό σήμερα και ευχαριστούμε πολύ που παρευρίσκεστε εδώ. Είμαι η Στέλλα Τσαντήλα, είμαι co-founder της εταιρείας Incrementum. Έχω περάσει τα νιάτα μου μέσα στα ξενοδοχεία και τον τουρισμό. Με τον Νικήτα ανοίξαμε και ξεκινήσαμε το εγχείρημα της Incrementum πριν από 3 χρόνια και βοηθούμε τα ξενοδοχεία να πάρουν ένα σωστό δρόμο στο κομμάτι των ιντερνετικών online πωλήσεων. Και εγώ από τη μεριά μου ασχολούμαι επίσης με τα ξενοδοχεία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 20 χρόνια. Ασχολήθηκα πολλά χρόνια στο κομμάτι του operations και τα τελευταία χρόνια με έχει κερδίσει και εμένα το κομμάτι του online. Όταν με τη Στέλλα πριν 3 χρόνια ξεκινήσαμε την εταιρεία αυτή και προχωράμε δυναμικά. Λοιπόν, όπως τα είδατε στον τίτλο του workshop μας, σήμερα θα μιλήσουμε για 2 πράγματα, για το RMS και για τα Sales Boosters. Θα ήθελα λοιπόν, χωρίς να ντρέπεστε, να σηκώσετε χεράκι και να μου πείτε πώς ξέρετε τι είναι το RMS. Τι είναι και τι κάνει. Ας ξεκινήσουμε το τι είναι πρώτα. Λοιπόν, βλέπω λίγα χεράκια, ίσως οι υπόλοιποι ντρέπεστε ή δεν είστε πολύ σίγουροι, αλλά δεν πειράζει, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Λοιπόν, τι είναι το RMS? Τα αρχικά του σημαίνουν Revenue Management System. Ελληνιστή εργαλείο διαχείρισης τζίρου. Τι κάνει? Κάνει πάρα πολλά πράγματα, αρκεί να ξέρει κανείς πώς να το χρησιμοποιήσει και πώς να αξιοποιήσει τα δεδομένα τα οποία μας δίνει. Είναι χρήσιμο σε κάθε κατάλημα που θέλει να ισχυροποιήσει τη θέση του online και όχι μόνο, διότι συνολικά μπορεί να δώσει πάρα πολύ ωραίες πληροφορίες και για την εν γέννη στρατηγική και πολιτική που ένα ξενοδοχείο μπορεί να δημιουργήσει και να οργανώσει γενικότερα για τις πωλήσεις του. Για να μπορέσει να δουλέψει σωστά, είναι απαραίτητη η ύπαρξη ιστορικών δεδομένων. Οπότε, σε νεοσύστατα καταλήματα ή σε καταλήματα τα οποία στο παρελθόν δεν είχαν πολύ οργανωμένη δομή στα ιστορικά τους δεδομένα, ίσως εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα και απαιτητικά. Σίγουρα, λοιπόν, για τα ιστορικά δεδομένα, απαραίτητη είναι η χρήση και η σύνδεση με το PMS ή για όσους δεν έχουν, που θεωρώ ότι οι περισσότεροι πλέον ένα ή άλλο ή κάποιο PMS το έχετε, διαφορετικά μπορεί να συνδεθεί με το Channel Manager και θα σας εξηγήσουμε μετά αναλυτικότερα γιατί. Θα προσπαθήσουμε γενικότερα να πιάσουμε σήμερα λίγο την επιφάνεια των πραγμάτων, να μην μπούμε σε πολύ τεχνικές ορολογίες και σε πιο πολύπλοκα θέματα συνδεσιμότητας, για να μπορέσουμε όλοι να καταλάβουμε κάποια βασικά πράγματα. Σίγουρα για την χρήση του RMS χρειάζεται η γνώση από τον άνθρωπο, διότι τίποτα μόνο του ως μηχάνημα δεν μπορεί να φέρει πέρας το έργο, εάν δεν υπάρχει και ένας άνθρωπος που θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει και να αλληλεπιδρά με τη μηχανή. Οπότε, πάμε να δούμε λίγο τι μας βοηθάει να κάνουμε το RMS. Το RMS μας βοηθάει να χαράξουμε μια στρατηγική. Για μένα, που είμαι, μπορώ να σας το πω, πορωμένος με τη στρατηγική, δεν μ' αρέσει να πηγαίνω στα τυφλά. Θέλω οποιαδήποτε κίνηση γίνεται, είτε στη δική μου την εταιρεία, είτε στους πελάτες μας, θέλω να έχει κάποια βάση και κάποιον στόχο. Οπότε το RMS βοηθάει ένα ξενοδοχείο να χαράξει τη στρατηγική αυτή και η στρατηγική αυτή είναι πάντα βασισμένη σε συγκεκριμένα δεδομένα, σε solid data όπως λέμε, και όχι μόνο στην εμπειρία των προηγούμενων χρόνων ή σε ένα προαίσθημα που μπορεί να έχουμε ότι του χρόνου θα είναι μια καλύτερη χρονιά από την περσινή και ούτω καθεξής. Το RMS αναλύει δεδομένα
που όπως είπε και η Στέλλα, τραβάει από το PMS του ξενοδοχείου. Τραβάει δεδομένα και από τον Channel Manager και άλλα δεδομένα τα οποία εμείς μπορούμε να του δώσουμε χειροκίνητα. Θα μιλήσουμε και για αυτά αργότερα το ποια μπορεί να είναι. Και ούτω καθεξής. Και από όλα αυτά δημιουργεί σενάρια, προτείνει τιμές, προτείνει στρατηγικές, ώστε να μπορέσει το ξενοδοχείο να δημιουργήσει την στρατηγική του και να μπορέσει να κάνει και μετά το λεγόμενο yielding. Βοηθάει να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη τιμολογιακή πολιτική, να τεθούν οι στόχοι και να μπορέσει το ξενοδοχείο να τους ακολουθήσει αυτούς για να πετύχει τα αποτελέσματα τα οποία επιθυμεί. Σίγουρα όλοι όσοι βρίσκεστε σήμερα στην αίθουσα αλλά και γενικότερα στους χώρους της έκθεσης αναζητάτε τρόπους για να ισχυροποιήσετε τις πωλήσεις σας, είτε αυτές είναι οι direct, είτε αυτές είναι οι online, είτε αυτές αφορούν τις συνεργασίες με μεγάλα πρακτορία του εξωτερικού. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν πως ένα RMS συγχρονίζει και συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα τα οποία έχετε συγκεντρώσει από τα παρελθόντα έτη, η χρήση του κρίνεται απαραίτητα σε καταλήμματα όμως τα οποία πληρούν κάποιες βασικές προϋποθέσεις. Έχουμε συλλέξει τρεις βασικές κατηγορίες, ενδεχομένως να είναι και πολύ περισσότερες όταν πια σπάμε και κάνουμε breakdown τις ανάγκες ενός καταλήμματος. Λόγω της συχνής αλλαγής τιμών και της εποχικότητας και των events που μπορεί να γίνονται σε μία πόλη, καλή ώρα είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα τον Μαραθώνιο, μεθαύριο υπάρχει, σήμερα αυτό το Σαββατοκύριακο υπάρχει μία έκθεση στην Αθήνα, την άλλη εβδομάδα επίσης. Όσα ξενοδοχεία βρίσκονται σε city break προορισμούς, δηλαδή σε προορισμούς πόλης, όπου το yielding και η αλλαγή και η προσαρμογή των τιμών είναι πάρα πολύ συχνή, ένα RMS, ένα Revenue Management System, μπορεί να κριθεί απαραίτητο για να διευκολύνει την καθημερινότητα. Μια άλλη κατηγορία καταλημάτων στα οποία μπορεί ένα RMS να φανεί χρήσιμο είναι τα ξενοδοχεία στα οποία υπάρχει μεγάλο εύρος διανομής τιμών, δηλαδή πολυπίκυλα πουλάει σε διαφορετικά market και segments της αγοράς. Τους tour operator, τα online του, τα offline του, τις direct πωλήσεις από το τηλεφωνικό κέντρο και τα email του ξενοδοχείου και ούτω καθεξής. Εκεί λοιπόν μιλάμε για ένα μπουκέτο τιμών και για μια ποικιλία τιμολογιακής πολιτικής και στρατηγικής που ένα RMS μπορεί λίγο κάπως να μας διελευκάνει κάποιες απορίες ή κάποια κενά που έχουμε στο αν τελικά τιμολογούμε σωστά ή όχι το ξενοδοχείο μας και πώς το βγάζουμε στον αέρα. Ξενοδοχεία τα οποία βρίσκονται σε high traffic προορισμούς, σε προορισμούς δηλαδή με έντονο ανταγωνισμό, με επιβεβλημένη τη συνεχή έρευνα του τι συμβαίνει στην περιοχή, στην ζήτηση, στις τάσεις της αγοράς και στον ανταγωνισμό μας. Και δέλτα, καταλήμματα τα οποία επηρεάζονται από την εποχικότητα, έχουν δηλαδή άλλους ρυθμούς κίνησης κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περίοδου ή αντίστοιχα αν είναι σε χειμερινό προορισμό κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων και άλλων τριημέρων. Και αντίστοιχα βεβαίως έχουν και τις περιόδους κατά τις οποίες υπάρχει λιγότερη ζήτηση, οπότε και εκεί πρέπει να παραμετροποιήσουν, ας το πούμε, τη στρατηγική και τον τρόπο με τον οποίο θα πουλήσουν. Οπότε το να πετάξεις την ιδέα, α, σήμερα θα βάλω μια τιμή 80 και αύριο μια τιμή 79 και μεθαύριο μια τιμή 82, μπορεί πάντα να μην είναι με τον ενστικτόδη τρόπο το ιδεώδες και να πρέπει κάπως να κατευθυνθούμε και από ιστορικά δεδομένα περασμένων ετών για τη συγκεκριμένη περίοδο που μας ενδιαφέρει. Θα μας ακούσετε να το λέμε συνέχεια αυτό με τα data. Είναι πολύ σημαντικά για όλες τις εκφάνσεις της στρατηγικής που θέλετε να χαράξετε, είτε έχετε RMS είτε δεν έχετε. Γιατί αυτό είναι και το όλο point του RMS, τα data. Γιατί μπορείτε να κάνετε τη δουλειά αυτή και με άλλους τρόπους. Θα μου πει κάποιος, μπορώ να έχω ένα rate shopper. Σίγουρα το rate shopper θα σε βοηθήσει να κάνεις κάποια πράγματα, αλλά δεν θα σε βοηθήσει στην στρατηγική απαραίτητα του μέλλοντος. Με το να έχεις δεδομένα, όπως λέγει η Στέλλα, περισσότερα και από το PMS, παρελθόν των ετών, πληρότητες, μέσα στη μέσα από το παρελθόν και όλα αυτά τα data, έχει μία πιο σφαιροποιημένη άποψη για να πάρει κάποιος τις αποφάσεις που θέλει να πάρει. Οπότε, εδώ είμαστε σε αυτό το κομμάτι, στην βασική τροφή που χρειάζεται ένα σύστημα RMS, διότι υπάρχουν αρκετά συστήματα πλέον στην αγορά. Οπότε χρειάζεται η σύνδεση με το PMS να μπορέσει να τραβήξει ιστορικά δεδομένα παρελθόντων ετών, όπως οι πληρότητες ανά μήνα, οι μέσες πληρότητες, οι τιμές ανά μήνα, οι μέσες τιμές. Οι αγορές που πουλάς. Οι αγορές, οι εθνικότητες, οι μέσες διαμονές, οτιδήποτε υπάρχει στατιστικό, να τραβηχθεί από το σύστημα αυτό
και μαζί με τα δεδομένα που θα τραβήξει από τον channel manager, τις τιμές των ανταγωνιστών, τις πολιτικές των ανταγωνιστών, τις ελάχιστες διαμονές των ανταγωνιστών, να μπορέσει να βοηθήσει τον ξενοδόχο να αποκρυπτογραφήσει το προφίλ, όλο αυτό που θέλει να δώσει και να αποφασίσει προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί. Θα μου πει κάποιος και μπορεί να με ρωτήσει, εάν εγώ αγοράσω ένα RMS και του βάλω τα δεδομένα όλα αυτά και μου πει να πουλήσω μία τιμή 82, όπως είπε και η Στέλλα πριν, πρέπει να το κρατήσω ακόμα και αν δεν πουλάει? Όχι. Το RMS είναι και αυτό ακόμα ένα σύστημα. Μαζί με το σύστημα αυτό υπάρχει και ο ανθρώπινος παράγοντας, ο οποίος ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αναντικατάστατος. Και δεν πρόκειται ποτέ να αντικατασταθεί σε τέτοια κομμάτια και τουλάχιστον στο δικό μας το αντικείμενο είμαι σίγουρος για αυτό που λέω. Γιατί πάντα πρέπει να υπάρχει η προαίσθηση, το συναίσθημα και η ήδη υπάρχουσα εμπειρία του ανθρώπου για τα παρελθόντα έτη. Σε περίπτωση που ένα ξενοδοχείο είναι νεόδμητο, ανοίγει για πρώτη φορά φέτος π.χ. και δεν έχει παρελθόντα έτη σε διαθεσιμότητα για να πάρει δεδομένα, πάλι μπορεί να χρησιμοποιηθεί, απλά δεν θα αποδώσει τα μέγιστα όπως θα μπορούσε εάν είχε τα δεδομένα αυτά. Και θα μου πει εκεί κάποιος, όπως είπα, θα πάρω ένα rate shopper. Αν πάρεις όμως rate shopper, πάλι του χρόνου δεν θα έχεις τα δεδομένα. Οπότε, εάν κάποιος θέλει να ξεκινήσει με ένα RMS, σίγουρα τώρα είναι η περίοδος, γιατί θα μπορέσει να έχει ιστορικότητα από του χρόνου και έπειτα. Λοιπόν, το είπαμε, το ξαναλέμε, πρέπει να έχουμε μια σχετική συμβατότητα με το ξενοδοχειακό πρόγραμμα του ξενοδοχείου, το PMS, ώστε να μπορέσουν όλες αυτές οι πολύ χρήσιμες πληροφορίες με τη γέφυρα που γίνεται και τη σύνδεση που γίνεται να περάσουν μέσα στην πλατφόρμα του Revenue Management System και να γίνει μια εκαθάριση και μια ανάλυση των δεδομένων. Είναι λίγο κουραστικό, το ξέρω, αλλά είναι η βάση για πάρα πολλά πράγματα. Όπως είπε και ο Νικήτας, πρέπει να διαβαστούν οι πληρότητες, οι μέσες πληρότητες του μήνα, η μέση τιμή και το performance ανά κατηγορία και segment αγοράς που μιλάμε. Άλλη μέση τιμή έχει το tour operator, άλλη μέση τιμή έχει το κανάλι της booking, άλλη μέση τιμή έχει το δικό μας ιντερνετικό booking engine. Οπότε όλα αυτά κάπως πρέπει να μπουν σε μία διαλογή. Εάν δεν υπάρχει PMS, πράγμα το οποίο θεωρώ αδιανόητο και θα πρέπει να μεριμνήσετε γι' αυτό, διότι υπάρχει και βέβαια πλέον η υποχρέωση σύνδεσης με το My Data, οπότε σίγουρα οι περισσότεροι από εσάς έχετε μεριμνήσει. Αν δεν υπάρχει λοιπόν σύνδεση PMS και δεν είναι συμβατό, γιατί μπορεί να συμβεί και αυτό, τότε στη θέση του μπορούμε να συνδέσουμε και να τραβήξουμε συγκεκριμένα δεδομένα από τον Channel Manager, μέσω του οποίου βεβαίως όμως θα πάρουμε και θα γνωρίζουμε μέρος των πωλήσεων που αφορά κυρίως το performance του ξενοδοχείου που αφορά στο online κανάλι. Χάνουμε λοιπόν ένα μεγάλο μέρος της δικής μας direct κατάστασης πωλήσεων, όπως επίσης και των συνεργασιών που έχουμε με μεγάλα γραφεία του εξωτερικού. Παρ' όλα αυτά, είναι μία αρχή και ανάλογα πόσο εξελιγμένο ή πιο απλό revenue management system θα επιλέξετε για το κάθε κατάλημα, ανάλογα αν είναι μεγάλο ή μικρότερο κατάλημα, έχει και αυτό τις δικές του δυνατότητες. Και αν κάποιος π.χ. Στέλλα πουλάει μόνο online, είναι ένα μικρό ξενοδοχείο, λέω εγώ, 20 δωματίων σε ένα νησί που δεν έχει συμβόλαια με tour operators, δεν έχει καθόλου offline και δεν τον ενδιαφέρει, ας συνδεθεί μόνο με το channel manager, εφόσον τους ή άλλους τα δεδομένα που θα λάβει είναι μόνο online. Σημαντικό πάντως είναι να συνδέεται με έναν εκ των δύο βασικών πυλώνων και πηγή πληροφοριών. Σίγουρα. Για να μπορέσει να βγάλει και το RMS κάποια συμπεράσματα και κάποια πορίσματα και κάποιες απαντήσεις, οι οποίες να είναι και ρεαλιστικές απέναντι στο κατάλημα και σε αυτό που θέλει και ο ξενοδόχος να κάνει. Έτσι, γιατί αν είστε ένα μεγάλο ξενοδοχείο, λέω εγώ, στη Ρόδο, στην Κρήτη, στην Κέρκυρα, στη Ζάκυνθο, και έχετε θεωρητικά offline συμφωνίες και συμβόλαια με tour operators, η σύνδεση με το PMS είναι απαραίτητη, γιατί από εκεί μπορεί να έχετε κάποια συμβόλαια guarantee, τα οποία να είναι περασμένα μέσα, να έχουν αφαιρεθεί από τη διαθεσιμότητα, να έχετε σημαντικό μερίδιο αγοράς από τους tour operator και όλα αυτά τα δεδομένα τα λαμβάνει το RMS για να μπορέσετε να κάνετε τη στρατηγική σας και να την υλοποιήσετε σωστότερα. Ό,τι τραβήξει από εκεί θα βοηθήσει και στο online μετέπειτα κομμάτι. Και τέλος, για το κομμάτι του RMS, είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι ο άνθρωπος και ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αναντικατάστατος, γιατί το να βάλεις ένα σύστημα να τραβήξει όλα τα δεδομένα που θα τραβήξει από μόνο του, από PMS, από Channel Manager, από τα κανάλια, από εδώ, από εκεί και να τα μαζέψει,
Εάν δεν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος να έχει τη γνώση, πρώτα απ' όλα, να διαβάσει τα δεδομένα, να τα αξιολογήσει τα δεδομένα και να λάβει την απόφαση του πώς θα τα χρησιμοποιήσει, τότε το RMS αυτό είναι πεταμένα λεφτά. Χρειάζεται από πίσω ο άνθρωπος να κάνει αυτές τις ενέργειες και αφού υλοποιήσει τη στρατηγική αυτή, όπως και οποιαδήποτε στρατηγική σε οποιοδήποτε αντικείμενο του χώρου, είναι πάντα επαναξιολογήσιμη και πάντα πρέπει να υπάρχει η ευελιξία αλλαγής. Το ότι το RMS ή οποιοδήποτε ένα σύστημα σας έβγαλε κάποια συμπεράσματα και καταλήξατε σε μια στρατηγική, δεν σημαίνει ότι αυτή η στρατηγική θα είναι πετυχημένη για όλο το διάστημα, π.χ. τη σεζόν, και ότι δεν θα χρειαστεί κάποια στιγμή να αλλάξετε. Πρέπει τα πάντα να αλλάζουν δυναμικά, όπως αλλάζουν και γενικότερα στο δικό μας το κομμάτι το online, και να είστε ευέλικτοι. RMS, όπως είπαμε και με τη Στέλλα, υπάρχουν πάρα πολλά. Υπάρχουν κάποια αρκετά εξελιγμένα. Υπάρχουν συστήματα στα οποία μπορείς να βάλεις μέσα, το συζητούσαμε και με τη Στέλλα, μέχρι και τον καιρό που έχει στην περιοχή τις επόμενες ημέρες. Πρακτικά μπορείς να φτιάξεις σενάριο, με συγχωρείς που σε διακόπτω, που να του λες ότι εάν ο καιρός στην περιοχή μου είναι βροχερός και η θερμοκρασία είναι κάτω των 15 βαθμών, τότε να ενημερώσεις την διαθεσιμότητά μου, τις τιμές μου online, με την χ τιμή. Άρα μία προφανώς χαμηλή τιμή, διότι θα έχει μία χαμηλή ζήτηση, γιατί ο καιρός είναι βροχερός και κανένας δεν πρόκειται να ταξιδέψει στο χωριό τάδε. Ή κατευθείαν μείον 10% ξέρω εγώ, όταν η θερμοκρασία και είναι βάλε, τόσο κουταλή. Ναι, και βάλει αυτό το extra discount τάδε, όταν ο καιρός είναι ακόμα χειρότερος. Υπάρχουν πολύ εξελιγμένα συστήματα, υπάρχουν λιγότερα εξελιγμένα συστήματα. Οπότε αυτό που πρέπει να δείτε εσείς είναι να κάνετε μία έρευνα σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει και θεωρείτε ότι ταιριάζει ένα τέτοιο σύστημα στις ανάγκες του ξενοδοχείου σας, να βρείτε το RMS που ταιριάζει επίσης στις ανάγκες του ξενοδοχείου σας και, πάρα πολύ σημαντικό, να έχετε τους ανθρώπους in-house ή outsourced, δεν έχει σημασία, είτε είναι δική σας υπάλληλοι, είτε είναι μια εταιρεία με την οποία συνεργάζεστε, οι οποίοι να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα αυτό σωστά και να σας βοηθήσουν να πετύχετε τους στόχους τους οποίους έχετε θέσει. Όπα, συγγνώμη, πήγα πίσω. Αυτά είχαμε να πούμε λίγο για το RMS. Όπως είπε και η Στέλλα, να ξύσουμε λίγο την επιφάνεια του κομματιού αυτού. Θα προχωρήσουμε λίγο και στο δεύτερο σκέλος της παρουσίασής μας και στο τέλος εννοείται θα είμαστε διαθέσιμοι και για ερωτήσεις ή απορίες, οτιδήποτε έχετε, και εδώ και για όσο χρόνο έχουμε και μετά βεβαίως στο booth μας. Το δεύτερο κομμάτι για το οποίο θέλουμε να μιλήσουμε είναι τα sales boosters, τα οποία υπάρχουν στους OTAs, τους online travel agents, και ποιοι είναι λίγο οι ρόλοι τους. Τα sales boosters τι είναι? Είναι προωθητικά εργαλεία για να βελτιωθούν οι online πωλήσεις. Θα δούμε συγκεκριμένα ποια είναι αυτά, αλλά ο ρόλος τους ποιος είναι? Είναι να βοηθήσει το ξενοδοχείο να ανέβει κατάταξη στα κανάλια αυτά, να βοηθήσει στην αύξηση της επισκεψιμότητας και στο τέλος, ευελπιστώντας ότι η επισκεψιμότητα αυτή θα μετατραπεί σε conversion. Δηλαδή ότι ο πελάτης θα προβεί εν τέλει στην κράτηση. Είναι διαθέσιμα σε όλους τους online travel agents και στο booking engine του ξενοδοχείου. Και ο λόγος για τον οποίο πρέπει να υπάρχει και στα δύο, όπως θα το δούμε και αργότερα, είναι το parity. Και για όποιον δεν το γνωρίζει, το parity τι σημαίνει? Ότι έχουμε ομοιομορφία των τιμών μας στο διαδίκτυο. Ένας άλλος ρόλος των sales booster είναι που μας βοηθάει να μπορέσουμε να στοχεύσουμε ταυτόχρονα και παράλληλα διαφορετικά κοινά, διαφορετικά audiences. Θα το δούμε και αυτό πώς γίνεται. Και ο στόχος ποιος είναι? Να μπορέσουμε ταυτόχρονα να έχουμε το μέγιστο reach των πιθανών πελατών που θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε. Βεβαίως, αυτό που στοχεύουμε να κάνουμε με τα online boosters είναι να αυξήσουμε το τζίρο μας, έτσι, να ενισχυθούν οι online πωλήσεις, να μπορέσει το ξενοδοχείο να τζιράρει περισσότερο. Εφόσον όλα κυλούν ομαλότερα με μεγαλύτερο τζίρο, θεωρητικά θα πρέπει να υπάρχει μια μεγαλύτερη κερδοφορία, εφόσον όλα πάνε σωστά. Και μεσοσταθμικά να αυξηθεί το ADR, η μέση ημερήσια τιμή, και να μπορέσουμε να προσελκύσουμε νέους πελάτες στο ξενοδοχείο μας. Πολλοί κόσμος λέει, η Booking παίρνει 15-20%, η Expedia τόσο, το ένα τ' άλλο. Η απάντηση είναι ότι ναι, μπορεί σε κάποιους να φαίνεται πολύ, αλλά απ' την άλλη, θα ήθελα πάρα πολύ να δω ποιος ξενοδόχος θα μπορούσε να προσεγγίσει το ξενοδοχείο του πελάτη που σας φέρνει Booking.
Φέτος είδαμε, το συζητούσαμε με τη Στέλλα, στα μετέωρα, ανθρώπους από το Κονγκό, από τη Σιγκαπούρη, ποιος θα πήγαινε... Από τη Βραζιλία. Από οπουδήποτε. Ποιος θα πήγαινε με ένα ξενοδοχείο στα μετέωρα ή οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα να προσεγγίσει ένα τέτοιο πελάτη. Κανείς δεν θα μπορούσε να το κάνει. Οπότε πληρώνεις την προμήθεια που πληρώνεις, γιατί σε βοηθάει να έχεις το reach αυτό στον κόσμο. Και τώρα, δεν είναι μόνο αυτό, να συμπληρώσω πολύ σωστά σε αυτό που λες, ότι από τη στιγμή που μπαίνει στο κατώφλι σας, στο κατάλημά σας, ο πελάτης αυτός που έχει έρθει από έναν τρίτο πάροχο, είναι στο χέρι σας, έχετε μια ομάδα συνεργατών από το front office μέχρι το εστιατόριο, το housekeeping, να καταφέρετε να τον κάνετε μετά για την επόμενη φορά και δικό σας πελάτη. Μετρώντας εμπειρικά, κάνοντας αυτή την ερώτηση σε πάρα πολλούς γνωστούς φίλους και ξενοδόχους ή sales managers, μου λένε ελάχιστες φορές ασχολούμαστε να τους ξαναπροσεγγίσουμε. Αυτό δεν είναι λοιπόν μια χασούρα? Θα σας τον φέρει λοιπόν τον πελάτη ένας OTA. Εσείς τι κάνετε για να τον κρατήσετε μετά στα δικά σας κανάλια? Ακόμα και χωρίς να πάει στη δική σας σελίδα. Τηλεφωνικά ή με email. Να του δώσετε ένα κουπόνι και να ξανάρθει του χρόνου χρησιμοποιώντας το μέσο μιας email αλληλογραφίας που έχει μηδέν προμήθεια. Κανένας δεν το κάνει. Ελάχιστη. Και προς Θεού να μην παρεξηγηθούμε, έτσι. Εμάς η πρωταρχική δουλειά μας και το πρωταρχικό μας θέλω είναι οι κρατήσεις να έρχονται από την απευθεία σελίδα του ξενοδοχείου. Απλά ήταν ένα σχόλιο, γιατί το ακούγαμε και σήμερα πάλι με τις προμήθειες τα λοιπά, και εξηγώ, γιατί πολλοί κόσμος δεν αντιλαμβάνεται το γιατί πρέπει να πληρώσεις κάποια προμήθεια στους ανθρώπους αυτούς. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι κάνουν το distribution του ξενοδοχείου σου σε μέρη που δεν θα μπορούσες ποτέ να φτάσεις. Και τέλος, το τελευταίο πράγμα το οποίο θα ακουμπήσουμε στα κομμάτια του Sales Booster είναι ότι πρέπει να τα χρησιμοποιούμε προσεκτικά, use wisely και παν μέτρων άριστον. Δεν είναι τα πάντα για όλους, όλες τις στιγμές. Λοιπόν, ποια θα μπορούσαν να είναι λοιπόν αυτά τα προωθητικά εργαλεία online πωλήσεων? Ας ξεκινήσουμε με τα πάρα πολύ γνωστά σε εσάς, σε όλους μας, τιμές για μέλη. Είτε είναι το Genius της Booking, είτε είναι το Expedia Members της Expedia, είτε είναι το Private Sales της Agoda, είτε είναι το Smart Guest της Web Hotelier, για όσους από εσάς έχουν το Booking Engine της Web Hotelier το αγαπημένο. Είναι οι τιμές για κινητές συσκευές. Μια έξτρα έκπτωση, μια προωθητική, μια προώθηση, ας το πούμε έτσι, η οποία θα δώσει ένα boost στον πελάτη ο οποίος κοιτάει την επιχείρησή σας, το κατάλημά σας online, από την κινητή του συσκευή, ώστε να τον βάλετε στη διαδικασία να το κλείσει εκείνη την ώρα που το βλέπει. Για μένα που κάνω τόσα χρόνια αυτή τη δουλειά, η σκέψη του γιατί να δώσω τιμή για κινητές συσκευές είναι για να το κλείσω τώρα που στη βράση κολλάει το σίδερο. Location-based τιμές. Τιμές και προσφορές ή εκτόσεις, πάρτε το όπως θέλετε, οι οποίες δίδονται ανάλογα το IP και την περιοχή στην οποία ο πελάτης βρίσκεται. Άλλοι τις λένε geolocation, άλλοι τις λένε markets, άλλοι τις λένε countries, σαν εργαλεία μέσα στα κανάλια. Rates, ναι. Σημασία έχει ότι σας δίνει μια ευρεία γκάμα, ο OTA, και να πείτε ό,τι θέλω στο United Kingdom, στην Ελβετία, στην Ουκρανία, στη Ρωσία, στο Ντουμπάι, δεν ξέρω εγώ πού, ανάλογα τι δυνατότητες έχει το κάθε σύστημα, να ορίσω μια συγκεκριμένη τιμή, μια συγκεκριμένη έκπτωση, η οποία βεβαίως ορίζεται και δίδεται σε ό,τι μπορεί να υπάρχει online και είναι διαθέσιμη σαν έκπτωση σε όλες τις κατηγορίες δωματίων και τιμών. Τα flash sales ή αλλιώς τα limited time sales. Αγαπάμε να τα μισούμε, αλλά κάποιες φορές είμαστε υποχρεωμένοι να τα προσαρμόσουμε στη στρατηγική μας, ειδικά σε περιόδους που βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν κυλούν όπως τα έπρεπε. Επιτρέψτε μου να πω ότι σε κάποιες περιπτώσεις τα flash sales έχουν χάσει και λίγο την έκλη και την δύναμή τους, οπότε δεν ξέρω τι άλλο θα σκαρφιστούν οι OTAs να βγάλουν στην θέση τους. Αναμένουμε να δούμε τα νεότερά τους. Υπάρχουν οι καμπάνιες, τα campaigns των OTAs. Σου λέει, ας πούμε, τώρα τρέχει το περιβόητο Black Friday. Συμμετέχετε στην καμπάνια Black Friday, σου δίνουν κάποιες προδιαγραφές. Εάν μπορείς να το υποστηρίξεις, το κάνεις, συμμετέχεις και έχεις την αντίστοιχη, το αντίστοιχο exposure και την διαφήμιση και προβολή. Συμμετέχετε σε last minute καμπάνιες για όσους είναι ξενοδοχεία, πόλεως ή δουλεύουν όλο το χρόνο και θέλουν να ενισχύσουν τις κρατήσεις last minute. Τα accelerator. Accelerators τι είναι? Πρακτικά μπορείς να δώσεις σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και για συγκεκριμένο διάστημα ένα κατητής παραπάνω σε προμηθειακό επίπεδο στην αμοιβή του online travel agent, των OTAs. Οπότε αν κάποιο ξενοδοχείο, ας πούμε, συνεργάζεται με την Expedia και πληρώνει 18% commission,
μπορεί να δώσει για ένα συγκεκριμένο διάστημα ένα λίγο παραπάνω commission, προκειμένου και πολύ παραπάνω, ό,τι θέλει ο καθένας. Ανάλογα, το δικό σας, η δική σας είναι η απόφαση. Προκειμένου να ανεβεί σε ranking και να έρθουν περισσότερες κρατήσεις για το διάστημα στο οποίο αντιμετωπίζουμε προβλήματα χαμηλής πληρότητας. Οι τιμές πακέτου. Κάποια κανάλια το υποστηρίζουν αυτό, κάποια όχι. Για παράδειγμα, η Expedia που αναφέραμε και νωρίτερα έχει σαν προαπαιτούμενο για να ξεκινήσει συνεργασία μαζί τους, αν μη τι άλλο, να δίνεις τιμές πακέτων. Άρα, πουλάς ξενοδοχείο και πτήση. Αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ ξενοδοχεία τα οποία έχουν μεγάλα stays. Οπότε ο πελάτης που μπαίνει και ψάχνει μαζί και το αεροπορικό του στήριο θα το κάνει σε one-stop shop και θα μας έρθει κράτηση στο ξενοδοχείο και για το δωμάτιο. Συνήθως είναι non-refundable ή συνήθως έχουν το μικρότερο cancellation ποσοστό, οπότε έχουμε πιο συγκεκριμένες, πιο σίγουρες κρατήσεις, δεν θα τις χάσουμε στην πορεία. Και βεβαίως υπάρχουν και τα added values. Το έχω βάλει τελευταίο γιατί τόσο πολύ το αγαπώ και το προτιμώ. Τελευταίο, καθόλου, με τίποτα. Room upgrade και free breakfast, π.χ. κι άλλα. Εδώ σας βάζει στη διαδικασία OTA να προτείνετε στον πελάτη να πάρει ένα δωρεάν room upgrade, οπότε να αγοράσει την πρώτη κατηγορία και εσείς να τον κοιμήσετε στην καλύτερη κατηγορία ή να του δώσετε δωρεάν το πρωινό όταν έχει αγοράσει μια τιμή χωρίς πρωινό. Εδώ υπάρχει μεγάλο debate στο τελευταίο bullet. Θα το δούμε και στην πορεία και θα ίσως έχουμε και το χρόνο να κάνουμε και έναν ωραίο διάλογο για αυτό. Εγώ αυτό που θα ήθελα να προσθέσω εδώ και να σημειώσω είναι το εξής. Πρώτα απ' όλα είναι πολύ σημαντικό το ότι δεν συνδυάζονται όλα αυτά μεταξύ τους. Κάποια συνδυάζονται με κάποια, κάποια δεν συνδυάζονται με άλλα. Και κάτι ακόμα ήθελα να πω, αλλά μου διέφυγε. Ότι υπάρχει και διάστημα κατά το οποίο μπορείς να σταματήσεις την το παροχή. Μετά αυτό. Οπότε να μπλοκάρεις κάποιες ημερομηνίες πιο hot, ώστε να μην πουλάς αυτή την έκπτωση 10% για members ή 10% για markets ή 10% οτιδήποτε για κινητές συσκευές. Γενικότερα έχουν μία παραμετροποιήσιμη δυνατότητα, αλλά όχι στο 100%. Και εδώ έρχεται κάποιος άνθρωπος που πρέπει λίγο να βάλει τα πράγματα στη θέση τους και να εξηγήσει στο κατάλημα και στον ξενοδόχο τι συμφέρει, τι δεν συμφέρει και πότε. Λοιπόν, και ξαναερχόμαστε πάλι στο δικό μου αγαπημένο κομμάτι της στρατηγικής, οπότε όλα ξεκινάνε από εκεί. Το τι boosters θα χρησιμοποιηθούν ή όχι, πάλι έχει να κάνει με τη στρατηγική του ξενοδοχείου. Το όλο point της δουλειάς αυτής είναι το τι θα μείνει στο ξενοδοχείο στο τέλος. Οπότε, έχοντας κάνει μια σωστή προεργασία, ένα σωστό breakdown των τιμών μας, μια σωστή χάραξη στρατηγικής, ξέρεις από πού ξεκινάνε οι τιμές σου και έως πού μπορούν να καταλήξουν. Αυτές όλες οι εκπτώσεις ή τα boosters, αυτά όλα, δεν είναι απαραίτητο ότι θα ληφθούν από όλους τους πελάτες και κάθε φορά. Εσείς μπορεί να έχετε ενεργοποιημένο και την έκπτωση των μελών, το Genius ή το Membership, είτε το όπως θέλετε, μπορεί να έχετε ενεργοποιημένο και ένα mobile, μπορεί να έχετε ενεργοποιημένο και ένα market rate. Δεν είναι απαραίτητο ότι κάποιος θα τα πάρει όλα. Καταρχάς, το market rate δεν συνδυάζεται με το mobile, αυτό είναι ένα τεχνικό ζήτημα. Μπορεί κάποιος που δεν έχει ένα market rate από την Αίγυπτο, λέω εγώ, και να μην είναι μέλος, να πει να κάνει μια κράτηση και να μην πάρει καμία έκπτωση απολύτως. Υπάρχει και η περίπτωση να τα πάρει κάποιος όλα. Οπότε, έχοντας κάνει ένα σωστό budget, ένα σωστό planning και μια σωστή τιμολογιακή πολιτική στα χαρτιά μας πριν ξεκινήσουμε, γνωρίζουμε από πού μπορούμε να ξεκινήσουμε και έως πού μπορούμε να καταλήξουμε, έχοντας στο μυαλό μας το ποια boosters από αυτά μπορούμε να ενεργοποιήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε. Για να λάβουμε και τις αποφάσεις όμως, πέραν του αν μας παίρνει τιμολογιακά ή όχι να τα ενεργοποιήσουμε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας οπωσδήποτε το τι συμβαίνει στην αγορά. Και όταν λέμε αγορά, μιλάμε για την κοντινή μας αγορά κυρίως, τους κύριους ανταγωνιστές μας στην περιοχή. Εάν είμαστε οι μόνοι που χρησιμοποιούμε, λέω εγώ, την έκπτωση mobile, τότε ίσως πραγματικά δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιούμε την έκπτωση mobile. Γιατί δεν τη χρησιμοποιεί κανένας άλλος, οπότε εμείς δίνουμε μία έκπτωση παραπάνω που δεν τη δίνουν οι άλλοι. Θα μου πεις ναι, αλλά μπορεί εμένα να μου φέρνει πολύ περισσότερες κρατήσεις που δεν παίρνουν οι άλλοι. Μπορεί. Εάν όμως αυτό επηρεάζει την κερδοφορία σου και δεν έχει προγραμματιστεί στο budget σου, είναι πρόβλημα. Εάν όλοι οι υπόλοιποι έχουν την έκπτωση mobile και δεν την έχεις εσύ, πάλι ενδεχομένως να σου δημιουργεί πρόβλημα και να χάνεις ευκαιρίες που θα μπορούσες να εκμεταλλευτείς. Οπότε πάντα λαμβάνουμε υπόψη μας
τις τάσεις της αγοράς, αλλά και τον ανταγωνισμό μας και κοντά στην περιοχή μας, αλλά μπορεί και κάποιος ανταγωνιστής μας να είναι παραπέρα. Στο δίπλα χωριό, στην παραδιπλανή πόλη, υπάρχουν ξενοδοχεία τα οποία είναι τόσο unique που ο ανταγωνιστής τους μπορεί να είναι σε άλλο νησί. Έτσι, δεν το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Οπότε, τα sales boosters πρέπει να αξιολογούνται ένα προς ένα, τι πρέπει ή δεν πρέπει να ενεργοποιείται και πότε. Και πρέπει να αξιολογούνται επίσης ένα προς ένα. Δεν είναι ιδανική στρατηγική να μπαίνετε με τα μπούνια, όπως λέω, και να τα ενεργοποιείτε όλα ταυτόχρονα, γιατί δεν είστε μετά ποτέ σίγουροι ποιο δούλεψε πότε και γιατί μόνο του. Οπότε, θεωρητικά, ένα-ένα, αξιολογείτε, το βλέπετε και προχωράτε. Λοιπόν, και εδώ τώρα βγαίνει η παλιά μου ιδιότητα από μέσα και σας λέω ότι ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ, δεν πρέπει να ενεργοποιούμε κάποιο sales boosters εάν, από τα προηγούμενα που σας δείξαμε, εάν δεν έχετε εξασφαλίσει ότι αντίστοιχο πράγμα, αντίστοιχη προώθηση, αντίστοιχο promotion μπορείτε να κάνετε και στο δικό σας booking engine. Εάν αυτό δεν το έχετε μεριμνήσει, είναι σαν να παίρνετε φόρα και να ρίχνετε μια κλωτσιά σε ένα ολόκληρο οικοδόμημα που παλεύουν οι διευθυντές, οι sales managers, οι social media managers, οι digital marketing managers, εμείς που δουλεύουμε για τα ξενοδοχεία σαν εξωτερικοί συνεργάτες και να τα ρίχνετε όλα κάτω. Ποτέ λοιπόν, γι' αυτό και το έχουμε βάλει με bold και με κεφαλαία, δεν ενεργοποιούμε κάποιο sales booster το οποίο δεν είναι ομοιόμορφα διαθέσιμο και στη δική μας μηχανή κρατήσεων. Γιατί έχουμε δώσει την μπάλα στον OTA και μετά θα λέμε «Μα γιατί μου πουλάει εμένα καλύτερα, μήπως γιατί τα έχεις ενεργοποιήσει όλα και στο δικό σου δεν ασχολήθηκες να δεις ποιος είναι ο κωδικός για να μπεις μέσα να το κάνεις». Σας λέω, βγαίνει ο παλιός μου εαυτός τώρα. Και πολλοί δεν το σκέφτονται καν. Ναι, α, ναι, καλά λες. Ναι, δεν έχω φτιάξει non-refundable στο δικό μου το κανάλι. Μήπως να φτιάχνα. Όχι, όχι, άστο έτσι όπως είναι. Μα εννοείται, εννοείται. Πρώτα ανταγωνιστικό το site μας και μετά όλα τα υπόλοιπα. Αλλιώς πυροβολάτε τα πόδια σας, πραγματικά. Το έχουμε συναντήσει πάρα πολλές φορές αυτό και πραγματικά μας κάνει ακόμα εντύπωση. Να συνεχίσω, μου φινείς. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, όπως είπαμε, λοιπόν, πρέπει ό,τι κάνουμε να μπορεί να είναι διαθέσιμο. Αυτό το είπες εσύ πριν. Το γυρίζεις. Συγγνώμη, πήγα, ναι. Πήγα πίσω. Πας πίσω. Μπροστά. Μπράβο. Λοιπόν, παράλληλη στόχευση διαφορετικών κοινών. Όπως είπαμε και πριν, το κάθε sales booster μπορεί και αποσκοπεί στο να προωθήσει το κατάλημα σε διαφορετικά κοινά, σε διαφορετικές αγορές, την ίδια ώρα ενδεχομένως να ζητούν το κατάλημά σας. Άλλος έχει μπει από το λάπτοπ του, αλλά είναι μέλος και μπορεί να εκμεταλλευτεί την έκπτωση μέλους. Άλλος έχει μπει από το κινητό του και δεν είναι μέλος, μπορεί να εκμεταλλευτεί την έκπτωση για κινητές συσκευές. Άλλος δεν είναι τίποτα και βλέπει ότι το budget του το επιτρέπει και κλείνει αυτό που βλέπει από οποιαδήποτε συσκευή. Απευθυνόμαστε λοιπόν σε μία στιγμή σε 3, 4, 5 διαφορετικά κοινά και έτσι έχουμε στην αγορά 2, 3, 4, 5 διαφορετικά pricing. Με αυτή την πρακτική, μία τιμή λοιπόν Χ που είναι διαθέσιμη online μπορεί να την πάρει ο κάθε ένας διαφορετικός πιθανός πελάτης του ξενοδοχείου. Κάποιος μπορεί να αναζητάει hotel and flight, οπότε να πάρει την πακετοποιημένη τιμή και ούτω καθεξής. Η ενεργοποίηση, όπως πολύ σωστά είπε και ο Νικήτας νωρίτερα, και η χρήση του έχει να κάνει και έχει άμεση σχέση και με το budget που έχει ορίσει το κατάλημα. Δηλαδή, για την ορθή χρήση του απαιτείται ένας σωστός προγραμματισμός και προϋπολογισμός και να συνταχθεί μια σωστή τιμολογιακή πολιτική για το τι θα μείνει στο τέλος, ακόμα και αν ενεργοποιηθούν ή ακόμα και αν δοθούν όλες αυτές οι προσφορές και εκπτώσεις για να κάνουμε sales boost από τους online travel agents. Δεν μπορούμε να πάμε στα κουτουρού. Ούτε να πούμε ότι απαραίτητα μας συμφέρει να το έχουμε συνέχεια ή σε όλες τις κατηγορίες δωματίων ή για όλο το διάστημα της περιοδικότητας του ξενοδοχείου. Αυτό ακριβώς θα έλεγα, ότι δεν είναι ανάγκη αυτές οι αλλαγές να είναι οριζόντιες. Το ότι θα δώσετε μία έκπτωση στα μέλη δεν είναι απαραίτητο να είναι και στους 7 τύπους δωματίου που μπορεί να έχει το ξενοδοχείο. Μπορεί να είναι στον 1, στους 2, στους 3, στους 5, στους 6. Δεν είναι απαραίτητο. Ακριβώς. Και υπάρχουν και δυνατότητες στα OTAs να ορίσετε το μίνιμουμ της έκπτωσης, π.χ. να είναι 10%. Να υπάρχει η δυνατότητα έκπτωσης για πιο πιστά κοινά μελών στην Booking, για παράδειγμα, με παραπάνω. Δεν είστε υποχρεωμένοι να κάνετε ό,τι σας λένε οι account managers. Εσείς αποφασίζετε, το αξιολογείτε και από εκεί και πέρα είτε μπαίνετε στη διαδικασία να το δοκιμάσετε γιατί δεν έχετε τίποτα να χάσετε, είτε το απορρίπτετε από την αρχή. Και βεβαιώνεστε ότι ό,τι έχετε κρατήσει στα κανάλια, το έχετε κάνει και στην δική σας μηχανή κρατήσεων στο online booking engine σας. Αυτό που είπες, Στέλλα, για τους account managers, να πούμε δύο κουβέντες στους ανθρώπους που ήρθαν να μας δουν σήμερα εδώ.
Γιατί και τα παιδιά αυτά τη δουλειά τους προσπαθούν να κάνουν. Είναι εξαίρετα παιδιά. Μιλάμε με όλους πάρα πολύ συχνά, γιατί έχουμε 43 ξενοδοχεία σε Ελλάδα και Κύπρο που διαχειριζόμαστε. Οπότε μιλάμε με πάρα πολλούς account managers. Θα προσπαθήσουν τα παιδιά αυτά να σας πείσουν για πάρα πολλά εργαλεία από αυτά. Κάποια μπορεί να τα χρειάζεται, κάποια μπορεί και όχι. Θέλει πολύ προσοχή από πλευρά σας το τι ενεργοποιείτε και σε τι συμφωνείτε με τους account managers, γιατί μην ξεχνάτε ότι η δουλειά των παιδιών αυτών είναι να προωθήσουν τις πωλήσεις από το δικό τους το κανάλι. Κάτι το οποίο χρειάζεστε μεν, αλλά εσάς η δική σας προτεραιότητα είναι το δικό σας το κανάλι. Το δικό σας το κανάλι ποιο είναι, το website σας. Ακριβώς. Δηλαδή μπορεί όλες αυτές οι επικοινωνίες που γίνονται με τους διάφορους υπεύθυνους περιοχών από τα κανάλια να δημιουργήσουν μια ωραία σκέψη, μια ωραία ιδέα, κάτι που θα σας πούνε σαν τάση για την περιοχή σας, να το χρησιμοποιήσετε προς το συμφέρον σας και ενδεχομένως να το δοκιμάσετε και στο κανάλι επιτόπου. Αλλά δεν είναι πάντα όλα για όλους. Έτσι, για να μην γινόμαστε κουραστικοί, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνετε για ποιο πράγμα μιλάνε. Μιλάμε. Προφανώς παρουσιάζουν την αλήθεια με τον τρόπο που εξυπηρετεί το εκάστοτε κανάλι και τις πωλήσεις από το εκάστοτε κανάλι. Προχωρήσουμε. Αμέ. Λοιπόν, έχοντας μιλήσει ήδη για τα boosters αυτά, ότι μας βοηθάνε στο να διευρύνουμε την προσέγγιση του πελατολογίου μας, τα οποία είπαμε ότι πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε ορθά, δεν είναι ανάγκη πάντα τα πάντα να είναι ενεργοποιημένα για όλη τη διάρκεια του έτους ή για όλη τη διάρκεια της σεζόν. Απλά θέλει πάρα πολύ προσοχή, νομίζω το έχω στην επόμενη, στο επόμενο slide, δεν θυμάμαι. Τα εργαλεία αυτά θα βοηθήσουν στην κατάταξη του καταλήμματος, στην επισκεψιμότητα του προφίλ, στο conversion όπως είπαμε, στη μετατροπή δηλαδή της επίσκεψης σε κράτηση. Και όπως είπε και η Στέλλα, το αμέσως επόμενο βήμα είναι μπορεί να έχουμε πάρει κρατήσεις από τα κανάλια. Το θέμα είναι να μπορέσουμε και αυτά τα κανάλια, τους πελάτες να τους διατηρήσουμε και την επόμενη φορά να τους φέρουμε μέσα από τα δικά μας κανάλια, μέσα από τη δική μας σελίδα. Είτε μέσα από ένα τηλέφωνο, λέω εγώ, είτε μέσα από ένα direct email προς το ξενοδοχείο την επόμενη χρονιά. Το θέμα είναι στο τέλος τι μένει, η τελική τζίρη και η τελική κερδοφορία του ξενοδοχείου, το καθαρό ADR του ξενοδοχείου και το profitability. Πού το είχα, νομίζω το είχα στην προηγούμενη. Κάπου το είχα. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι στο άνοιξε κλείσε κάποιων εργαλείων θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί υπάρχουν περιορισμοί από τα κανάλια στην επανενεργοποίηση του booster. Αν π.χ. στην booking θελήσετε να κλείσετε την έκδοση μελών, το Genius, εκεί υπάρχει ένα penalty, να το πω ευγενικά, από την πλευρά της booking, 6 μηνών. Οπότε, αν θέλετε να το κλείσετε εσείς για λίγο, για τους επόμενους 6 μήνες δεν μπορείτε να το ενεργοποιήσετε ξανά. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες παγιδούλες, γι' αυτό σας λέω ότι θέλει πάντα προσοχή. Τι ενεργοποιούμε, πότε το ενεργοποιούμε, πότε το απενεργοποιούμε και πώς. Και αν δεν είστε σίγουροι για την ενεργοποίηση ή μη, μιλήστε με έναν άνθρωπο που μπορεί να ξέρει κάτι παραπάνω. Ακόμα και ο account manager σας προφανώς δεν πρόκειται να σας πει ψέματα ή κάτι τέτοιο και θα σας βοηθήσει να το χειριστείτε όπως πρέπει. Γιατί πάω πίσω. Λοιπόν, κατακλείδα. Τα χρησιμοποιούμε με σοφία, εξού και η ωραία κουκουβάγια. Χρησιμοποιούμε τα sales boosters που μας είναι απαραίτητα, την δεδομένη στιγμή που μας είναι απαραίτητα και μας βοηθούν για την υλοποίηση της στρατηγικής που μας είναι απαραίτητη τη δεδομένη στιγμή. Όλα τα sales boosters έχουν τη δυνατότητα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης. Εδώ το είχαμε, σε αυτό το slide. Οπότε προσοχή σε μετέπειτα περιορισμούς, είτε γιατί θα σας πούνε δεν μπορείτε να το ξαναενεργοποιήσετε ή έχετε το τάδε περιθώριο, αν το κλείσετε, να το ξαναβάλετε available. Εγώ μικροφωνίζω ή εσύ. Εσύ λέει. Εγώ μικροφωνίζω. Κάτι μου πέρα. Πιο μακριά. Πιο κοντά το μικρόφωνο. Πιο κοντά. Εσύ είναι. Φωνάζω, γι' αυτό το πάω μακριά. Λοιπόν, συγγνώμη. Αφήνουμε χρόνο λοιπόν στα sales boosters να δουλέψουν, να δούμε τι ψάρια πιάσαμε, ενδεχομένως να τα κρατήσουμε εάν έχουν πάει καλά ή να παραμετροποιήσουμε ξανά την λογική τους. Δεν είναι δηλαδή καμία πυρηνική φυσική, απλά θέλει λίγο μελέτη, λίγο διάβασμα, λίγο αξιολόγηση και αυτό που εμείς λατρεύουμε να κάνουμε στην Incrementum είναι το test and learn, σε δεδομένες στιγμές βεβαίως που μας επιτρέπεται να το κάνουμε και όχι εις βάρος του ξενοδοχείου. Δεν είναι βεβαίως πάντα σωστός ο τρόπος για την αύξηση του ADR ή ενεργοποίηση όλων αυτών των sales boosters ή το να αφαιρέσεις μια έκπτωση. Πάω κοντά και πάλι μικροφωνίζει. Πήγαινε στο Θα πάω πόδιο. Εκεί, συγγνώμη, γιατί είναι λίγο κουραστικό.
Ας το καλύτερο με κόψατε. Τώρα έχασα τον ήρμό μου. Κάτσε από εκεί πέρα, προς πίσω θα πηγαίνω. Εντάξει. Λοιπόν, γυαλίζει από εδώ, δεν βλέπω. Λοιπόν, δεν είναι πάντα σωστός ο τρόπος να αφαιρέσουμε μια έκπτωση για να αυξήσουμε την μέση τιμή μας. Η μέση τιμή μπορεί να αυξηθεί και με άλλους τρόπους και με μια επίπονη, θα έλεγα, αλλά πολύ μια πρακτική, ας το πούμε, που μας δικαιώνει στο τέλος. Το να έχω μια έκπτωση 10% και να την αφαιρέσω γιατί θέλω ξαφνικά το 90 να το κάνω 100 επειδή θα αφαιρέσω το 10% δεν σημαίνει κάτι. Μπορεί τελικά αυτό το deactivation της προσφοράς 10%, οτιδήποτε και να είναι, να επιφέρει μεγαλύτερη χασούρα και πάγωμα των πωλήσεων, πράγμα που σημαίνει ότι ούτε ο ένας στόχος θα επιτευχθεί, ούτε ο άλλος. Ενώ στον αντίποτα μπορεί πολύ απλά να ανεβάσει την αρχική σου τιμή ακόμα πιο ψηλά και να διατηρήσει τις εκπτώσεις, τις πιθανές εκπτώσεις, ξαναλέω, που μπορεί να πάρει ο πελάτης. Γιατί αν βλέπεις ότι 8, 9 στους 10 παίρνουν την έκπτωση mobile, το να την αφαιρέσεις για να αυξήσεις το ADR σου, δεν θα σου φέρει τον αριθμό των πωλήσεων που θα ήθελες. Οπότε, εν τέλει, πολύ πιθανόν το ADR σου να πέσει. Άρα, κράτα την έκπτωση που βλέπεις ότι τσουλάει και την παίρνει ο κόσμος και την προτιμάει και ανέβασε υψηλότερα την αρχική τιμή σου. Το μαγικό των online πωλήσεων είναι αυτό, ότι έχουμε ένα πεδίο δόξας λαμπρό, μέσω του οποίου μπορούμε να ανεβοκατεβάζουμε τις τιμές μας και να παραμετροποιούμε τις πωλήσεις μας κατά όποιον τρόπο θέλουμε. Οπότε μας επιτρέπεται σε αυτό το πεδίο δόξης λαμπρό να δοκιμάζουμε και πάρα πολλά και διαφορετικά πράγματα. Δεν μας δεσμεύει κάτι. Η τιμή μπορεί να ανέβει και να κατέβει με τον ίδιο εύκολο τρόπο, ανάλογα βεβαίως τι συμβαίνει την δεδομένη στιγμή που αποφασίζουμε να κάνουμε μια τέτοια κίνηση. Για μένα, θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλά σεμινάρια, επιμορφωτικές ημερίδες. Μπορείτε να μιλήσετε με τους account managers, με τους area managers, να βρείτε μία ομάδα, να επανδρώσετε ένα τμήμα ή έναν συνεργάτη, να μπορείτε να τα αξιολογείτε αυτά πολύ πιο ψύχραμα και ρεαλιστικά, γιατί καλός ή κακός, καλός θα έλεγα, όπως πολύ σωστά έχει πει και ο φίλος μου Νίκος Αμοράντης, ο ξενοδόχος τελικά είναι άνθρωπος ορχήστρα. Πόσα πράγματα μπορεί να κάνει ένας ξενοδόχος μέσα στην ημέρα. Οπότε θεωρώ ότι για αυτό το κομμάτι των online πωλήσεων και γενικά των πωλήσεων και των εργαλείων που καλούμαστε να αξιολογήσουμε για τις πωλήσεις μας, σίγουρα χρειάζεται ένας άνθρωπος που θα γνωρίζει και θα μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά για χάρη σας. Είτε in-house, είτε outsource, είτε in-house, είτε εξωτερική συνεργασία. Και όπως γράφει και εκεί και είναι πολύ σημαντικό, ο στόχος είναι η υπεραξία. Εάν εσείς, λέω εγώ, στις online πωλήσεις αυτή τη στιγμή κάνετε μόνοι σας τυχαία τα νούμερα 100.000 ευρώ, το θέμα είναι με έναν άνθρωπο που θα έρθει στην ομάδα σας, είτε in-house είτε μια εταιρεία απ' έξω, που θα πάει το 100. Η υπεραξία είναι το όλο θέμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Είμαστε στη διάθεσή σας για τα επόμενα λεπτά να απαντήσουμε όποιες ερωτήσεις μπορεί να έχετε μέχρι να μας σταματήσει.